Control Hopper. Τι ωραία, τέλειωσε στο σχολείο, πέμπτη δημοτικού, πήρα βαθμούς σήμερα και η μάνα μου πήγε και μου πήρε το Super Mario Land 2, την πρώτη μου κασέτα για το Game Boy. Πόσο χαρούμενος είμαι, δεν μπορώ να το περιγράψω, όλο το καλοκαίρι θα λιώσω με το Mario. Το θέμα είναι ότι ο Γιωργάκης από κάτω δεν έχει να παίξει τέτοια παιχνιδάρα. Βέβαια ο Γιωργάκης έχει το Game Gear που είναι έγχρωμο ρε γαμότο και λίγο πιο μεγάλη οθόνη και λίγο πιο άνοιχτα κουμπιά. Αλλά δεν πειράζει, που ξέρει, μπορεί στο μέλλον να μπορώ να παίξω κι εγώ Mario κάποτε στο Game Gear. Ποιος ξέρει, προς το παρόν ας απολαύσω αυτό το υπέροχο παιχνίδι για ένα ολόκληρο καλοκαίρι, το 1992. Και όμως μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτό το όνειρο που είχα μικρός έγινε πραγματικότητα από την 8 Pins, παιδιά. Παίζουμε Super Mario στο Game Gear, όχι του Κωστάκη βέβαια. Ένα τα αγαπημένα μου παιχνίδια του Game Boy, στο πιο όμορφο εμφανισιακά μηχάνημα, κακά τα ψέματα, αυτό του Game Gear που όλοι θέλαμε μικρή, γιατί ήταν έγχρωμο, πιο μεγάλο, έπαιρνε φορητή τηλεόραση, το TV Tuner, αλλά όλοι ξέραμε ότι ρούφαγε και τις μπαταρίες άντε γεια. Οπότε εκείνη μου ευχή έγινε πραγματικότητα μετά από 28 χρόνια. 8 Pins Power Your Dreams, η φάση. Το πόστερα σε κάτι ομάδες. Μισό λεπτό γιατί εδώ άμα δεν πας ακριβώς από κάτω. Έτσι, μπράβο. Το πόστερα σε κάποιες ομάδες, σε κάποια φιλαράκια ψαρώσανε και λογικό ήταν τα παιδιά. Και λέγανε τι γίνεται τώρα εδώ. Έχεις βάλει κάποιος φίλος, είπε, έχεις βάλει Game Boy μέσα. Όχι. Θα σας πω τώρα τι έχει μπει μέσα. Μόλις τερματίσω το level. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις. Α, εντάξει. Μανιταράκι ακόμα δεν έχουμε πάρει. Τιν, τιν. Έλα. Δεν πήραμε τίποτα. Λοιπόν, αυτό εδώ το πανέμορφο custom Game Gear, ήρθε η ώρα να σας εξηγήσω τι γίνεται λοιπόν με την πάρτι του. Ευχαριστώ Sonic. Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε εδώ. Ο ξάδερφος ο Δημήτρης με την 8 Pins, από τα επεισόδια που έχω δείξει στο παρελθόν πώς να κάνουμε
region unlock κονσόλες, πώς να κάνουμε άλλες ωραίες δουλίτσες, οι καμπίνες που φτιάχνει, τα customs που φτιάχνει γενικά. Είχε καιρό να κάνει κάτι έτσι λίγο πιο extreme. Όσοι με παρακολουθείτε από πολύ παλιά, από την αρχή του καναλιού, θα θυμάστε ότι πριν ένα-ενάμιση χρόνο περίπου ή τέτοια περίοδο κιόλας αν δεν κάνω λάθος, παρουσίασα το Game Boy Zero, το οποίο το είχε φτιάξει ο Δημήτρης από το 0, δικιά του κατασκευή, το οποίο τι είχε κάνει, μέσα σε ένα Game Boy είχε βάλει ένα Raspberry Pi Zero 3 και είχε αλλάξει και οθόνη φυσικά, είχε κάνει κάποιες έξτρα τρύπες εδώ, σας βάζω μια εικόνα να το δείτε, να το θυμηθείτε, και είχε μια πάρα πολύ όμορφη επιλογή, ένα πολύ φοβερό custom original Game Boy, το οποίο μέσα είχαμε φορτώσει παπάδες, πάρα πολλά παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ σταθερό, ήταν πάρα πολύ όμορφο, πολύ λειτουργικό, και για όσους δεν έχετε δει το επεισόδιο, θα σας το βάλω στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Από τότε είχαμε πει με τον Δημήτρη ότι τι ωραία θα ήταν να φτιάξει και ένα αντίστοιχο σκηνικό με Raspberry ενσωματωμένο μέσα σε ένα Game Gear. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι μετά από κάποιες καθυστερήσεις, είτε σε υλικά, είτε το ένα, το άλλο κτλ., ο Δημήτρης κατάφερε, το έφτιαξε, έριξε πάρα πολύ δουλειά, παιδιά, για αυτό το μηχάνημα, και το έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή για να κάνω αυτό το review. Και γενικά λατρεύουμε τα customs μηχανήματα, λατρεύω τις custom δουλειές του Δημήτρη, και αυτό, ας πούμε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεν σας το δείξω. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μαμά Game Gear, το οποίο πρακτικά μέσα δεν είναι καθόλου η μητρική πλακέτα της Sega. Όλα τα εσωτερικά έχουν αλλαχθεί και έχουν μπει custom PCB πλακέτες που είχαν έρθει από το εξωτερικό και κάνανε 3 μήνες να του έρθουν του Δημήτρη, με καθυστερήσεις, COVID, ιστορίες κτλ. Έφαγε και τελωνίο το παιδί, τέλος πάντων. Και στην καρδιά του συστήματος, μαζί με τις custom πλακέτες, γιατί η μαμά, όπως είπαμε, έχει πεταχτεί, υπάρχει μέσα και ένα Raspberry Pi 3, λοιπόν, Zero, και μια νέα LCD οθόνη. Λοιπόν, εδώ τώρα δεν έχουν γίνει άλλες καφρίλες, δεν έχει ανοίξει άλλες τρύπες για buttons που το είχε κάνει αυτός ο Game Boy, οπότε σου έδινε το πλεονέκτημα να παίξει και παιχνίδια από κονσόλες που είχαν και 4 και 5 και 6 κουμπιά, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης το κράτησε λίγο πιο μαμά αυτή τη φορά, δεν έχει πειράξει τίποτα. Το μόνο λοιπόν που έχει κάνει είναι εδώ, για να μπορεί να επικοινωνεί με το Raspberry εσωτερικά, ώστε να μπορεί να του περνάει νέα ROMs, αναβαθμίσεις, λειτουργίες κτλ. Εδώ, στο external, το παλιό. Και η διαφορά εδώ του brightness είναι ότι πλέον δεν πάει πάνω κάτω, αλλά είναι κουμποτό. Έχει δηλαδή μπουτόν μέσα για κάποια λειτουργία που χρειάζεται ο Δημήτρης και του έχει δημιουργήσει. Τελείως μαμά λοιπόν. Επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό είναι ότι στο Game Boy Pi Zero που είχε κάνει ο Δημήτρης, είχε βάλει εσωτερική μπαταρία λιθίου ιόντων, όμως εδώ κράτησε ακόμα πιο κοντά στην original φάση, μέχρι και την παροχή, την τροφοδοσία του μηχανήματος, δηλαδή με την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται, μπαταριούλες τις 6 τις κλασικές, με την διαφορά όμως ότι πλέον, επειδή υπάρχει πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης LCD σύγχρονη οθόνη και όχι η παλιά η μαμά η TFT, που αυτός ήταν ο λόγος που μας κατέστρεφε τις μπαταρίες, το μηχάνημα αυτό κρατάει πολύ περισσότερη διάρκεια και με την, εννοείται, πιο εξελιγμένη μητρική, παρότι ουσιαστικά έχει μέσα και ένα mini PC που είναι το Raspberry, και η παιδιά λιγότερο ρεύμα από ότι ένα μαμά Game Gear, οπότε ξεχάστε τις 3 ώρες με αυτό το μηχάνημα, κρατάει πολύ περισσότερο. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ, πέρα από αυτή την άψογη δουλειά που έχει γίνει του Δημήτρη και είναι το πρωτότυπο, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλα, έχω δει κάτι ωραίες ιστορίες, πάμε να σας το ανοίξω. Εδώ ο Δημήτρης έχει αλλάξει το Power LED, το χρώμα, από κόκκινο το έχει κάνει μπλε. Εδώ φορτώνει το Raspberry. Ο ήχος του μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ πιο καθαρός ο ήχος. Κοιτάξτε εδώ. Sega. Φορτώνει το Emulation Station, το οποίο είναι και το συγκεκριμένο πρόγραμμα που τρέχει όλα τα ROMs που φορτώνει. Να πούμε εδώ ότι όλα τα ROMs που έχουν μπει, τα οποία εννοείται ότι μπορεί να πάρει πάρα πολλά, απλά τώρα δεν έχουν μπει σαφώς όλα, γιατί είναι σε prototype φάση αυτό το νέο Game Gear, το Game Gear Zero, έχουν μπει παιχνίδια τα οποία δουλεύουν μόνο με 2 buttons. Λοιπόν, και εδώ ο Δημήτρης έχει περάσει παιχνίδια Atari, Atari 7800, Atari Lynx, Game Gear σαφώς,
Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, κάποια main παιχνίδια, Master System παιχνίδια και Mega Drive παιχνίδια, συν κάποια Neo Geo Pocket και Neo Geo Pocket Color. Εντάξει, εδώ είναι οι ρυθμίσεις του RetroPie, του λογισμικού που τρέχει μαζί με το Raspberry. Και τι να βάλω τώρα εγώ, να βάλουμε... Τι να βάλω ρε παιδιά, για να σκεφτούμε κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο να παίξουμε Master System ή Mega Drive. Λοιπόν, θα παίξουμε Mega Drive στο Game Gear. 725 παιχνίδια έχει βάλει ο Δημήτρης. Λοιπόν, όχι, μισό λεπτό. Λοιπόν, Alex Kidd, Alien 3. Λοιπόν, πάμε λίγο Alien 3. Φορτώνει το ROM. Φυσικά η οθόνη είναι καμία σχέση με την παλιά του TFT, παιδιά, έτσι είναι λογική αυτή η εξέλιξη. Είναι μια LCD οθόνη, δεν είναι η MagWheel που έχει γίνει τελευταία hype και όλοι θέλουν MagWheel οθόνες και τα λοιπά, που δεν υπάρχουν και τώρα πάρα πολύ εύκολα MagWheel. Είναι μια τίμια LCD, αρκετά οικονομική, που κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Κοιτάξτε τώρα εδώ πόσο όμορφα φαίνεται, παιδιά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ο ήχος μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ καθαρός ήχος με τα νέα speakers. Και πάμε τώρα λίγο έτσι για πλάκα να ξεκινήσουμε. Alien 3, εντάξει, το έχω στο Mega Drive. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ μαζί του, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν. Μας πρόλαβε. Άτιμος. Λοιπόν. Νομίζω ότι παίζω Nomad. Κλασικά δηλαδή. Κατευθείαν στο στόμα του λύκου έπεσα. Έλα Ρίπλι. Πάρε άμμο. Εντάξει, εδώ το συγκεκριμένο game είναι να σώσεις τους φυλακόβιους στον πλανήτη που έχει προσγειωθεί η Ripley στο Alien 3 από την απειλή των Aliens. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν προλαβαίνεις να μου πω τι. Πώς έρχεται. Εδώ τώρα διάλεξα μια παιχνιδάρα έτσι για να δούμε λίγο. Να παίξουμε λίγο Mega Drive στο Game Gear. Προσωπικά θα νομίζω ότι παίζω Nomad. Σας έβαλα φοβερό παιχνίδι. Ο ήχος είναι γεια σας. Και η εικόνα τώρα απλά. Και από εδώ φαίνεται. Για μένα η εικόνα είναι πολύ ανώτερη. Έτσι. Αυτό που βλέπω. Πάμε λίγο δυνατά. Prime Directives, avoid the bullets. Πάμε έτσι λίγο ένα λεβελάκι γρήγορο να δούμε έτσι το responsiveness. Πώς πηγαίνει, πώς δουλεύει ο emulator. Λοιπόν. Τα controls είναι βέβαια ανάποδα. Τι είναι, παιδιά. Τώρα ξεκόλλησε. Μάλλον δεν πάταγα με δύναμη το κουμπί. Τα controls βέβαια σε κάθε παιχνίδι καλό είναι να τα έχετε ρυθμίσει, γιατί όλα παίρνουν ρύθμιση και αυτό μετά μπορεί να σας δυσκολέψει λίγο αν είναι λάθος τα μπουτόνς, όπως είναι τώρα στην προκειμένη.
Να ξέρω, εγώ δεν βλέπω παίζοντα το μηχάνημα, κοιτάω παίζοντα από την κάμερα, οπότε έχω και ένα μικρό delay. Πώς το βλέπετε, παλικάρια μου? Καθόλου slowdowns, πάει πάρα πολύ καλά και η μουσική είναι μπόμπα. Δεν έπαιρνα πάνω από εγώ. Έλα, πήραμε ένα όπλο επιτέλους. Να και τον boss τώρα. Το πετάμε grenades. Τώρα κοιτάξτε τι θα γίνει μόλις τον σκοτώσω. Σαπίλα, τελείως uncensored. Sega Genesis καταστάσεις, παιδιά. Πολύ καλό το responsiveness. Απλά, όπως είπα, θέλει κάθε παιχνίδι γενικά να δουλέψετε λίγο τα controls για το εκάστοτε game, γιατί είναι ανάποδα από την συνήθως το κανονικό χειριστήριο. Πολύ καλή κατασκευή. Πραγματικά δεν σε βγάζει πολύ μακριά από το original σκηνικό. Δηλαδή το βάρος είναι το ίδιο. Δεν είναι ότι είναι κάτι πιο βαρύ, κάτι πιο ελαφρύ, κάτι πιο ψεύτικο. Η φάση είναι όπως ξέρατε το παλιό, το κλασικό, το αγαπημένο, το Game Gear. Μόνο που εδώ ας πούμε έχουν δοθεί κάποιες άλλες δυνατότητες για τους νοσταλγούς και τα λοιπά, που σε κάποια φάση πλέον για εμάς που ή πολλοί κόσμος που δεν θέλει να αγοράζει έτσι τα μηχανήματα, καθώς έχει ανέβει το κόστος τους και φυσικά ακόμα μεγαλύτερο δεν είναι το κόστος να πάρεις ένα μηχάνημα, αλλά είναι να αγοράζεις τίτλους για αυτό. Πιστεύω ότι αυτή η emulators με αυτό που προσφέρει ένα Raspberry είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για πολλοί κόσμο που δεν είναι συλλέκτες και να το πάνε ας πούμε σε ένα άλλο level. Λοιπόν, αυτό ήταν το Game Gear Zero, παιδιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο μηχανηματάκι που το έφτιαξε ο Ξάρεφος ο Δημήτρης από την 8 Pins, που έχουμε κάνει πολλά επεισόδια στο παρελθόν. Εγώ θα πάω λίγο πίσω στο κεντρικό μενού να σας δείξω κιόλας πώς γίνεται η δουλειά, πώς σβήνει κιόλας το Raspberry. Και όπως είμαστε τώρα εδώ, πατάμε και είναι σαν PC ουσιαστικά και πάμε και κάνουμε shutdown system. Να κλείσει κανονικά το ρασμπεράκι μας και μετά ο Δημήτρης μου είπε συγκεκριμένο ότι πρέπει να κλείσω βέβαια και το power button για να κλείσει η τροφοδοσία. Λοιπόν, πριν τελειώσω το επεισόδιο θα σας δείξω και ένα άλλο πολύ όμορφο μηχάνημα που έφτιαξε τώρα ο Δημήτρης αυτές τις μέρες και όσοι με παρακολουθείτε στα social media το είχατε δει και σε κάποιους κιόλας άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα Sega Master System 2 custom, το οποίο έχουμε ήδη δείξει επεισόδιο με τον Δημήτρη πώς να κάνουμε δουλειές έτσι όμορφες, να το μοντάρουμε. Στην προκειμένη ο Δημήτρης ήταν ένα Master System 2 σε κακή εξωτερική εμφάνιση, με πάρα πολλές γρατζουνιές, χτυπήματα, συγγνώμη, και ο Δημήτρης το στόκαρε. Ήταν πολύ χάλια, παιδιά, έτσι. Και το έκανε σαν καινούριο. Το έβαψε μετά. Έριξε έτσι και εδώ μια καλλιτεχνική πινελιά με κάτι στάμπες που έχει φτιάξει με το 3D printer του. Από μέσα έχει βάλει LED. Θα σου το δείξω σε λίγο πώς φαίνεται αυτό, ή θα σας το δείξω τώρα που περνάει από κάτω πώς είναι να ανάβει με το LED αυτό το Master System. Ουσιαστικά έχει βάψει το cell, αλλά δεν έμεινε εκεί. Έχει γίνει και αυτή εδώ η δουλίτσα, δουλειά που αναλαμβάνει η 8 Pins, να σας μοντάρει πολύ όμορφα και ωραία το Master System 2 σας, ώστε να μπορέσει από το κακό, κακής ποιότητας καλώδιο RF που είχαμε όλοι μικροί, να μπει ένα AV out, με RCA δηλαδή, να πάει κατευθείαν σε SCART τηλεόραση παλιά CRT και να έχετε μια πολύ πιο αναβαθμισμένη εικόνα. Και φυσικά η δεύτερη πατέντα, διακοπτάκι 50-60 Hz, ώστε να παίζετε τα παιχνίδια όπως πρακτικά ήταν φτιαγμένα για να παίζουν, δηλαδή στα 60 Hz, και όχι το αργό το ευρωπαϊκό του 50 Hz το δικό μας, που με αυτό μεγαλώσαμε δυστυχώς όλοι.
Έχω δείξει όλα αυτά τα how to με τον Δημήτρη, πώς είναι το αποτέλεσμα πριν και μετά. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο που έχουμε κάνει το Master System. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Master System που επίσης να πω κλείνοντας ότι είναι και για πώληση. Όποιος θέλει να το αγοράσει, να μιλήσει made pins και φυσικά, αν θέλετε, ρίχνω και μια υπογραφή εγώ console hunter ότι το έχω κάνει review. Να είναι λίγο συλλεκτικό, ποιος ξέρει, σε 30 χρόνια μπορεί να έχει αξία στο eBay. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Ένα σύντομο επεισοδιάκι με τα δύο νέα κατασκευάσματα της Shade Pins. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα like σας, περιμένω τα subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού. Ετοιμαζόμαστε Θεού θέλοντος, ας πούμε, αν λήξει η καραντίνα σύντομα, να μπορέσω να κάνω αυτά τα 6 εορταστικά επεισόδια που σας έχω υποσχεθεί. Ιδάλλως, αν η καραντίνα τραβήξει και μπω εγώ στο διάστημα των εορτών, θα μου είναι πολύ δύσκολο να κάνω αυτά τα επεισόδια. Ελπίζουμε λοιπόν να πάνε καλά. Να μπει καλά ο μήνας, να γουστάρουμε, να στολίσουμε, να μπούμε σε εορταστικό πνεύμα όλοι, να αφήσουμε λίγο στεναχώριες COVID κτλ. Και να προσπαθήσουμε για το τελευταίο μήνα του έτους να περάσουμε όμορφα, ωραία, και φυσικά όσοι αγαπάνε αυτό το όμορφο χόμπι του ρετρό, να συνεχίζουν να συλλέγουν όσο μπορούν. Λοιπόν, παιδιά, Νίκος Console Hunter, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά όλοι και καλή συνέχεια.